Το πόρισμα της πέγα όμως έδωσε ότι πρέπει να δώσει εξηγήσεις η κυβέρνηση γιατί γινόντουσαν οι παρακολουθήσεις. Και το λέω γιατί ε, βεβαίως είναι απαράδεκτο αρχηγός πολιτικού κόμματος να παρακολουθείτε χωρίς εξηγήσεις, αλλά το ίδιο απαράδεκτο και το συγκαλύπτουν και τα άλλα κόμματα είναι γιατί δεν δίνεται απάντηση ότι παρακολουθιόταν το τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ Γίνεται μία μουγκα. Όχι κύριε Μαχαλάκη, δεν και είναι μουγα. Λες και είναι κάτι που Πρέπει να δοθεί, προφανώς και πρέπει ναι, να δοθεί. Ναι, αλλά δεν βοηθήσατε το βοηθήσατε καθόλου. Αν έπρεπε να δοθεί Έτσι, ψηφίσει, αγαπή. Αγαπή, ε, έπρεπε να το έχετε ψηφίσει ναι, αγαπητέ συνάδελφε. έπρεπε στη συζήτηση και στην επιτροπή το κάνατε γαργάρα. Και Μα ό, το ζητήσαμε έιζα. και εμεί, κυρία Μανουλάκου. Κάνετε λάθο. Κάνετε λάθο, δεν είναι καθόλου λερωμένοι και, και ζητήσαμε πολλιά. όλα να έρθουν στο φω. Και τώρα το ίδιο και έγινε Και εσφαλμένο. Και λοιπόν πρέπει να δοθούν και γιατί για όλε τι περιπτώσει. Εσεί το λέτε, αλλά επίσημα το κόμμα σα. Όχι, δεν το, το λέει, το λέει. Δεν το στήριξε. Λοιπόν. Και απαντήσει δεν πήραμε και τότε. Και το 16 και το 17. Σε αυτό έχει δίκιο. Και εγώ τη γνώμη μου. γιατί το, πείτε να πω κάτι, ότι αυτό που πήραμε δεν νομίζω ότι μας έδωσε κάτι περισσότερο από όσα ξέραμε από τις θέσεις των κομμάτων. Ωστόσο, εγώ, αν θέλετε, αυτό που χάρηκα ήταν η ανακοίνωση από το γραμματέα του ΚΚΕ τη πρωτιά τη Πασπουδαστική, τι φοιτητικέ εκλογέ. Για δεύτερη φορά. Ε, τώρα θα σα πει ο κ. η ΔΑΠ δίνει άλλα νούμερα. Ήταν μια πραγματικά στιγμή που σου δίνει χαρά και αισιοδοξία ότι οι φοιτητές είχαν μεγαλύτερη συμμετοχή στις φετινές εκλογές από ό,τι η Πέρση, δείξανε για δεύτερη φορά πρώτη δύναμη την παρασπουδαστική και αυτό σημαίνει Μάλιστα. ότι είναι αποφασισμένοι να α, μη συμβιβαστούν με αυτή την αντιλαϊκή πολιτική της απίλας και της βαρβαρότητας, αλλά να δώσουν δυνατούς αγώνες ε, για τα δικαιώματά τους. Και Κύριε. μας δίνει αισιοδοξία, αν θέλετε, και για τις εκλογές στις 21 του Μάη. Κύριε Παδημ... Τέσσερα εκατομμύρια, 200.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή δουλεύουν. Είμαστε πολύ κοντά στο απόλυτο ρεκόρ που, κάνει, που έχει κάποτε η οικονομία. Μέσα σε αυτό το αναλυσμό που λέτε, είναι και τα τετράωρα, είναι και η μη είναι όλα. Πάντα υπήρχαν τέτοια πράγματα. Δεν είναι όλες τις δουλειές. Είναι δώρα, ποσοστό το τι ποσοστό ακριβώς. Αξά. Ποιο είναι δηλαδή το ποσοστό. Το ποσο είναι με ελαστικέ μορφέ. Με με, 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 μη σταθερή δουλειά. Με μη σταθερή δουλειά. Κυρία Ένας Μανολάκου, δουλειά. ούτε ο το γράφει αυτό. Το γράφει, τα στοιχεία είναι σαφή. Το γράφει. Μόνο το 17,5% των εργαζομένων έχουν συλλογικέ συμβάσει εργασία. Άλλο το και ένα, άλλο το άλλο, μην τα αυτό, Ε, μα, μα όταν Αφήστε έχουμε οκτάμινα, εξάμινα και τέτοια... Κυρία Μανολάκου, θα βάλω το πλήγμα. Η επενδυτική βαθμίδα έχει συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση. Είναι ακριβώς τι ιδιωτικοποίησει γίνανε, τι μειώσει μισθών ή σταθερότητα στους μισθούς υπάρχει, τι φορέα φτιάχτηκε για τους πληστηριασμούς, πόσο προχώρησε η ιδιωτικοποίηση στην υγεία κλπ. Δηλαδή, ό,τι ακριβώς ευνοεί τους ομίλους σε κερδοφορία. Άρα αυτό που θέλουν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αποκτήση, αναβάθμιση της επενδυτικής βαθμίδας, είναι η αξιολόγηση των αγορών για την κερδοφορία τους. Εκεί λοιπόν συμφωνούν απόλυτα, όπως και χτες στο debate. Συμφωνήσανε. Τι είπε στον τομέα ε, άμυνας και εξωτερικής πολιτικής ο κύριος Τσίπρας, ότι συμφωνούμε σε όλες τις ε, συμφωνίες που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και θα στηρίσουμε, δηλαδή εξοπλιστικά προγράμματα, αυτά που συμφέρουν το ΝΑΤΟ, όχι την άμυνα της χώρας μας και από πού θα πληρωθούν αυτά τα δισεκατομμύρια, από τις πλάτες του λαού. Να γιατί χρειάζεται να ενισχυθεί το ΚΚΕ γιατί όποια κυβέρνηση και να βγει, είτε με κύριο άξονα την Νέα Δημοκρατία, είτε το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι βαθιά αντιλαϊκή. Και όπως είπε και ο κύριος Παπαδημητρίου, επειδή θα πρέπει να έχουμε πλεονάσματα σύμφωνα με το πρόγραμμα σταθερότητας Μικρά πλεονάσματα είπε, μικρά είναι Όχι τα παλιά Κρατάτε μεγάλο καλάθι για να χωρέσουμε. Αυτά και πάλι θα βγούνε με ουσιαστικά μνημονιακές πολιτικές δηλαδή ο κόσμος θα πληρώσει με χαμηλότερους Μάλιστα. μισθούς πάλι θα κόβει από τη ζωή του πάλι θα έχουμε νέα φορολογιστία τι χρειάζεται, Χρειάζεται μια δυνατή φωνή για μέσα και έξω από τη Βουλή και να τα εμποδίσουμε, αλλά και να διεκδικήσουμε λοιπόν. το δίκαιο μα. Λοιπόν. Αυτό σημαίνει να κάνουμε ό,τι κάνανε οι φοιτητέ εχθέ. Να ενισχύσουμε στο, στο, στο και το να τελευταίο ρίξουμε τελευταίο ψήφο κόκκινη. Δηλαδή, δεν, δεν δυνατό είπα τίποτα. Δεν είπα... Ε, Να συνεχίσω ότι το δικαίωμα τη ψήφου πρέπει να διευκολύνεται με κάθε τρόπο και υπάρχει δυνατότητα. Εδώ, μα λέει η κυβέρνηση ότι έχει ολόκληρο ψηφιακό κράτο. Δεν θα μπορούσε ακόμα και ψηφιακά να διευκολυνθεί ε, αυτός ο κόσμος που αναγκάζεται να φύγει από τον τόπο κατοικίας του για να βγάλει ένα μικρό εισόδημα και να yeah. ζήσει στα νησιά. Όμως θέλω να πω ότι ε, εμείς εκτιμάμε ότι τα προγράμματα των κομμάτων τουλάχιστον των τριών μοιάζουν, μπορούν να φτιάξουν κυβέρνηση. Παλιότερα... Λέγαμε. Λέτε, νέα, Πασό... νέα Δημοκρατία ναι. ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκλα, λέτε τώρα. Βεβαίω, ναι. βεβαίω. Είναι, είναι εφικτό. Εξάλλου, ε, υπόκεινται στι αποφάσει, αυτέ υλοποιούν και τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το πρόγραμμα σταθερότητα και του εξαμηνιαίου ελέγχου. Υπάρχει η ΩΝΕ, υπάρχει η ΚΑΠ που κάνει και υποφέρουν του αγρότε. Ε, άρα υπάρχει το ΝΑΤΟ που και εκεί συγκλίνουν. Συνεπώ, κυβέρνηση μπορούν να φτιάξουν, απλώ θα είναι βαθιά αντιλαϊκή. Στήριγμα όμω για το λαό, για του εργαζόμενου, είναι μόνο το ΚΚΕ Μάλιστα. που διεκδικεί μόνιμη και σταθερή δουλειά, συλλογικέ συμβάσει εργασία. Ε, δεν στηρίζεται όμω καμία κυβέρνηση. Δεν, δεν καμία στηρίζει κυβέρνηση. καμία αντιλαϊκή κυβέρνηση Μάλιστα. γιατί τότε δεν θα υπήρχε στήριγμα για το λαό. Άρα στήριγμα για τους εργαζόμενους είναι δυνατότερο κουκουέ για ισχυροποίηση τη φωνή του λαού. Δηλαδή ο μόνος δρόμος είναι μονοκομματική Κουκουέ δεν κυβέρνησε. Άρα και το κουκουέ <σχελίου> 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 δηλαδή <σχελίου> είναι ο τρόπο για την Ο μόνο είναι η υπέρ τη και το Ο, ο, <σχελίου> ο λαό <σχελίου> να αποφασίσει <σχελίου> για το συμφέρον του. Και, <σχελίου> και <σχελίου> το συμφέρον <σχελίου> του είναι η δική του εξουσία. Δηλαδή η οικονομία που να συμφέρει τι ανάγκε του. Θα μα επιτρέψετε, κυρία Μανολάκο, εμάς τι αστικέ δυνάμει να μα φοβίζει η προοπτική μια δικτατορική εγκαθίδρυσης ενός μονοκραματικού συστήματος πάντα, στη διακυβέρνηση να του τόπου. Να θυμόσαστε πάντα ότι θα είναι δικτατορία του λαού για τα λαϊκά συμφέροντα και, και του λαού και λοιπόν, του Λοιπόν, σας ευχαριστώ Αυτόρια. πολύ και τους τρεις.